Ό,τι φωτίζει τη ζωή μας. Ό,τι μας συμφέρει και μας ενδιαφέρει. Ό,τι μας ταιριάζει είναι Μελίτας. Τεράστια συλλογή σε φωτιστικά που δεσπόζουν σε κάθε χώρο σαν έργα τέχνης. Μεγάλη γκάμα σε έπιπλα που συμπληρώνουν τον καμβά της ζωής σας με ποιότητα και στυλ. Μελίτας. Ιδέες που γίνονται ένα με τα όνειρα και τις επιθυμίες σας. Ηλεκτρολογικό υλικό και εγκαταστάσεις από έμπειρο προσωπικό. Μελέτες φωτισμού για οικίες και επαγγελματικούς χώρους. Λύσεις για κάθε ανάγκη στην καλύτερη τιμή με την εγγύηση Μελίτας. Φλόκα Γαϊτάνη. Τηλέφωνο 26950-24965. Μελίτας. Γιατί εδώ, ψηλαφώντας το Άιλον, θα βρείτε το φως που ψάχνετε. Γυμναστήριο Θλοκίνηση. Υπηρεσίες γυμναστικής υψηλής ποιότητας. Διαιτολογική υποστήριξη. Ατομικές, ομαδικές και personal επιλογές άσκησης. Προσωπικό, επιστημονικά καταρτισμένο, με ευαισθησία στους ατομικούς σας στόχους. Σχολαστικά επιλεγμένος εξοπλισμός. Γυμναστήριο Θλοκίνηση. Και τώρα, μειωμένες τιμές και προσφορές. Για να δώσουμε σε όλους το δικαίωμα συμμετοχής για τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας. Καθαρές συμφωνίες για καθαρές δουλειές. High Clean. Σταθερή αξία στην καθαριότητα. Τα πάντα σε χαρτικά, υλικά καθαρισμού, πλαστικά, χημικά πισίνα, εφοδιασμοί επιχειρήσεων ήδη καθημερινής χρήσης. Τώρα η μεγαλύτερη ποικιλία επαγγελματικών και οικιακών προϊόντων στις υπηρεσίες της καθαριότητας. High Clean. Ισορροπημένη καθαριότητα πάντα με τα ασφαλέστερα υλικά. Το φιλικό πρόσωπο στην οικονομία. Με ξεκάθαρη υπεροχή στην ποιότητα. Στο Σαρακινάδο στη Ζάκυνθο. High Clean και καθαρίσατε. Ο Μπουργέζης ανοίγει το καρναβάλι. Όλοι οι μασκαράδες είναι εδώ. Μεγάλη ποικιλία για μικρούς και μεγάλους. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Ζακυνθινό Καρναβάλι 2013. Παράδοση, τέχνη, δημιουργία. Ζήσε το μαζί μας. Δευτέρα 11 Μαρτίου, ζήσε το μαζί μας. Έχω δύο εξαιρετικούς φίλους που είναι πάρα πολύ κουρασμένοι εδώ απόψε στο στούντιο. Είναι η κυρία Ζελίκα Κοτσόνη. Γεια σας, Ζελίκα, καλώς ήρθες. Ο κύριος Σάκης Λαδικός. Καλησπέρα. Που έχει πάρει στους ώμους ως άλλος Άτλαντας το καρναβάλι και το πηγαίνει σε δρόμο. Είμαστε κουρασμένοι, αλλά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Και αυτό ακριβώς μας κρατάει όρθιους, γιατί βλέπουμε τη διάθεση του κόσμου να συμμετάσχει, να ζήσει μαζί μας, όπως είναι και το μότο της εκπομπής, το Ζακυνθινό Καρναβάλι. Τέλεια. Πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο, ξέρετε και οι δύο πόσο καλά πάμε. Πάμε επειδή έχουμε σήμερα, η εκπομπή είναι μεγαλύτερη σήμερα, διότι έγιναν τόσα πολλά πράγματα που αποφασίσαμε ότι δεν θα είναι ένα μισάωρο σήμερα, θα την κάνουμε μία ώρα. Για να χωράμε και εμείς. Γιατί να χωρέσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό έφερα και δύο να με βοηθήσετε. Εγώ θα έλεγα να προτείνουμε στη διεύθυνση του σταθμού. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο είναι 24 ώρες εκπομπή. Ναι. Έτσι, και εγώ εδώ να μην φεύγω καθόλου. Μια χαρά. Όχι, στον δρόμο, live μετάδοση καλύτερα. Σας θέλουμε κοντά μας. Από ιδέες βλέπω, είσαστε και δύο. Γεμάτη, γεμάτη. Λοιπόν, χαμός, μεγάλη μέρα του Πίκολο χθες. Είδαμε και στην εκπομπή στιγμιότυπα και μετά δείξαμε μία ώρα περίπου όλο το τι έγινε χθες. Εγώ θέλω να πάμε τώρα για όσους δεν κατέβηκαν ή δεν πρόλαβαν να δουν τι έγινε μετά την παρέλαση. Δεν νομίζω. Κοίταξε, από τη συμμετοχή που είδαμε του κόσμου, νομίζω ότι δεν υπάρχουν. Ήταν αλλά 3.200 παρελάσιμοι. Η περσινή παρέλαση κράτησε 40 λεπτά, ήταν 12 γκρουπ και η σημερινή παρέλαση, η περσινή 40 λεπτά, ναι, και η χθεσινή μία μισή ώρα. Έτσι. Μία μισή ώρα. Με πόσα γκρουπ? Με 24 γκρουπ και φανταστείτε. Τα διπλάσια δηλαδή. Απλά να πίνεις βιταμίνες, γιατί ετοιμάσου για μία παρέλαση την Κυριακή.
πάνω από 3 ώρες. Λοιπόν, εγώ θα σας πω τώρα, δεν μας ακούει κανένας, έτσι, ότι λοιπόν, την επόμενη Δευτέρα τέτοια ώρα θα κάνω την τελευταία καρναβαλική εκπομπή. Έτσι. Οπότε, έχουμε μία εβδομάδα φουλ. Λοιπόν. Έχουμε μία εβδομάδα φουλ, ωραία είναι. Να δούμε τι έγινε χθες το βράδυ, αφού τελείωσε η παρέλαση και ανεβήκανε επάνω στην πλατεία του Αγίου Μάρκου τα παιδιά από τη σχολή χορού Ηλίδα και από τον Αθλητικό Σύλλογο Ολυμπιάδα. Yeah. Μας μάγεψαν. Είχε πάρα πάρα πολύ κόσμο. Αλλά το μέλλον, όσοι... το μέλλον της Ακίνθου. Έτσι ακριβώς. Ναι, τα παιδιά ήταν εκπληκτικά. Όσοι δεν το είδατε, απολαύστε το τώρα. Thank you.
Λοιπόν, απ' όλα είχε. Χορό, ακροβατικά. Δηλαδή τα παιδάκια ήταν εκπληκτικά. Και υπήρχε ένα full time πρόγραμμα συνέχεια, έτσι μία δράση διαδεχόταν την άλλη, μέχρι να καταλήξουμε. Και δεν έφευγε κανένας από την πλατεία. Κανείς. Βοήθησε όμως και ο καιρός. Καλά, τρόμαξα. Είμαι καρναβαλικός εκεί. Τρόμαξα το πρωί. Γιατί δεν με παίρνατε ένα τηλέφωνο. Τι να σου πω. Σα έλεγα εγώ την πρόβλεψη. Γιατί δεν με παίρνατε τηλέφωνο. Το τι προσευχήσατε. Η πλάκα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι. Που τον ρωτάω το προηγούμενο βράδυ. Μου λέει μάλλον, τι θα κάνεις, του λέω θα πάω εκεί. Εσύ τι θα κάνεις και μου απαντάει μονολεκτικά. Προσευχή. Για να μην βρέξει βεβαίως. Εκπληκτικό θέαμα και στην πλατεία Σολομού με τους Έλιξ. Καταπληκτικό. Υπέροχο. Διεθνών προδιαγραφών. Έτσι ακριβώς όπως. Η Κατερίνα Βαρδακαστάνη με εξέπληξε, μου είχε μιλήσει στην εκπομπή της Παρασκευής για το πρόγραμμα. Το ζωντανό ήταν κάτι, ήταν δηλαδή. Ναι, και μαγεία, σήμερα, μαγεία, και μαγεία, σήμερα όλη τη μέρα μεγάλος. Φαντάζομαι και εσείς όσοι σας είδαν τα καλύτερα σχόλια, ήταν εκπληκτική παρουσία τους. Όσοι δεν πήγαν στην πλατεία Σολομού, κοιτάξτε εδώ να δείτε τι έγινε, διότι χάσατε. Και δεν ξέρω πότε θα ξανάρθω στη Ζάκυνθο. Είναι το πρόγραμμά του γεμάτο. Αλλά σας έλεγα εγώ εδώ και τρεις μέρες. Μην το χάσετε, ελάτε να το δείτε. Βεβαίως. Και βέβαια η πλατεία Σολομού ήταν γεμάτη. Ήταν κατάμεστη. Έτσι, αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναζήσει και δεν το έχω ξαναδεί. Και οι ίδιοι τους άρεσε πολύ. Με πήρε η Κατερίνα. Και ήταν και πολύ το ζεστό το χειροκρότημα όταν τελείωσε η παράσταση. Μα ήταν εκπληκτική παράσταση. Ας δούμε λοιπόν τι έγινε χθες το βράδυ στην πλατεία Σολομού. Thank you.
Εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια. Τα λόγια είναι περιτά μερικές φορές. Πραγματικά. Εγώ δηλαδή προσπαθούσα να φωτογραφίσω και τα πιτσιρίκια στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Που είχαν μείνει όλα άναυδα. Στην πλατεία του Σολόμου. Μικρή μεγάλη. Και δε, έβλεπα το φόντο, τον κόσμο που παρακολουθούσε. Σου κάνω μια ερώτηση αδιάκριτη. Πόσες φωτογραφίες τράβηξε. 3.500. Το τριήμερο. Το τριήμερο. Το τριήμερο. Α, ήταν ανησύχησα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όμως κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνο οι δράσεις που έχει ετοιμάσει ο Δήμος. Το καλό είναι ότι αυτό το πνεύμα, αυτό το κέφι περνάει παντού. Εγώ το είδα λοιπόν το Σάββατο το βράδυ στο Καλλίνικος, στο Ινοποιείο Καλλίνικος, όπου μαζεύτηκε η παρέα της Πέμπτης. Είχα να το δω χρόνια. Ναι. Μόνο εγώ, η Χριστίνα, η Βούτου, ήμασταν, άλλη δεν είχαμε... ηρωίδα. Άλλη ηρωίδα, καλά. Να το πούμε άλλη στο τέλος για την βιονική και αυτή, βιονική. Όλοι οι άλλοι ήταν ντυμένοι, αλλά όχι με μια μάσκα, ένα καπέλο. Ήταν ντυμένοι με στολές. Είχαν ένα απίστευτο κέφι. Δηλαδή, μου θύμισε παλιές καλές εποχές του Ζακυνθινού Καναβαλιού, εκείνο το πάρτι εκεί μέσα. Και πραγματικά ζήλεψα που εγώ δεν είχα βάλει στολή, διότι το Σάββατο. Να προλάβεις να βάλεις στολή. Πόσα χρόνια λείπετε από τη Ζάκυνθο? Δεν έχω γεννηθεί εδώ. Πόσα χρόνια δεν έχετε κάνει καρναβάλι στη Ζάκυνθο? Ερχόμουν πάντα και έπαιρνα μέρος σε πάρτι. Α. Αλλά να το ζήσω έτσι όπως το ζήσα. Γι' αυτό το λέτε. Να συνεργάζομαι με το Λαδικό. Γι' αυτό λέμε. Ζήσε το να μαζί μας. Είναι εμπειρία ζωής. Ζήσε το μαζί μας. Πήγαινα κι εγώ σε πάρτι, πήγα μια στο Μαουβίτα, μια στο αυτό, μια στο εκείνο, αλλά έτσι. Αλλά δεν πρόλαβα να αντιθώ. Γιατί το Σάββατο τραβήξαμε 9 διαφορετικές δράσεις και δραστηριότητες. Μας συναντηθήκαμε το Σάββατο έτσι και την Παρασκευή. Πού να προλάβουμε να πάμε, ειλικρινά. Πρέπει να κόψεις κομματάκια από ένα σημείο. Από αν μάθεστε να πολλαπλασιάζεστε. Έτσι. Είναι ένα μαγικό τρίκ που συμβαίνει τα καρναβάλια. Αυτό το οποίο πρέπει εν όψη και της επόμενης σεζόν για το Ζακυνθινό Καρναβάλι 2014 είναι καταρχάς να πάρουμε την εμπειρία του Star Trek και να μάθουμε να διακτηνιζόμαστε. Έτσι. Σωστό γι' αυτό. Ή να σου δώσουμε μια κάμερα και ένα μικρόφωνο να βοηθάς. Να τα χωρίζω και να μισάει εσύ, να μισάει εγώ. Και μια μωρέτα. Ωραία. Λοιπόν, ας δούμε τι έγινε σε αυτό το φοβερό πάρτι που έκανε η παρέα της Πέμπτης και μας άφησε όλους με ανοιχτό το στόμα. Bye.
Λοιπόν, τι, φοβερό κέφι, έτσι. Φοβερή φαντασία. Ήταν να σου πω, αυτό εδώ μαδάει. Όχι, έλα, είπαμε, όχι, σταματήστε πια. Τι να σταματήσω, πια. Όλο γκρινιάζεται, δεν μαδάει. Τα κοτσίδια, και... τα κοτσίδια μου δεν παθαίνουν τίποτα, εδώ είναι. Θα τα μαζόξουμε. Θα τα μαζόξουμε, θα τα καθαρίσουμε. Λοιπόν, είδαμε τι έγινε. Είναι μια σημαντική στιγμή η παρέα της Πέμπτης, έτσι. Είναι χρόνια τώρα γίνεται αυτό, αυτή η συγκέντρωση και αυτό το πάρτι. Πανικός. Και νομίζω ότι αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο στα παιδιά που προσπαθούν, φτιάχνουν πράγματα πάρα πολύ ωραία για την υγεία. Εκπληκτικές στολές, εκπληκτικές μεταμφιέσεις. Δεν έχω λόγια να το πω. Το είδατε βέβαια, αλλά η εικόνα είναι πολύ μικρή για να περιγράψει όλο αυτό που ζήσαμε εκεί. Την ίδια ώρα όμως το Σάββατο γινόταν πάρα πολύ χωρί. Εγώ επειδή ήμουν εκεί, πήγα και στο Λασιτέ για να δω τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο που διασκέδασαν με λαϊκά τραγούδια κτλ. Διότι όλοι κάνουν ένα πάρτι, το όλοι θέμα κάνουν μια συγκέντρωση. Κρέις ανάτομη. Δεν είχαν θέμα. Είχαν διασκέδαση. Πάμε να δούμε τι έγινε στο Λασιτέ με τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο μας. Είδαμε και τι έγινε στα μπουζούκια. Κέφι, χορός, όμως είχαμε κάθε και άλλες διασκέδαση. Yeah. Είχαμε και άλλη έτσι διασκέδαση στο Βασιλικό. Μαζευτήκαν να κάνουν τον ετήσιο χορό τους. Και, ναι, και έπρεπε και να πάω και στο Βασιλικό. Και καλά έκανες, γιατί ο Βασιλικός είναι ένα από τα σχήματα που μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ φέτος. Και τους αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Είδα λοιπόν τον κύριο Νίκο Βαρδακαστάνη, τον πρόεδρο των επιχειρηματιών του Βασιλικού. Είχε ντυθεί αρλεκίνος ή όχι? Όχι, θα δω τώρα. Έτρεχε να βάλει, να τους βολέψει όλους σε τραπέζι για να μην έχει κανένας παράπονα κτλ. Ας δούμε λοιπόν τι έγινε στην ταβέρνα Δάφνη, εκεί που έκανε τον ετήσιο χορό του ο Βασιλικός, και τι μας είπε ο κύριος Νίκος Βαρδακαστάνης. Χρόνια πολλά κύριε Νίκο Βαρδακαστάνη, και εύχομαι κάθε χρόνο να είστε όλοι εδώ, να γιορτάζετε. Τι ακριβώς θα κάνουμε σήμερα, πείτε μου. Όπως είπατε και πριν, κάθε χρόνο, έτσι και φέτος λοιπόν, όπως και πέρυσι και πρόπερσι και κάθε χρόνο, μαζευόμαστε σαν σύλλογος επαγγελματιών και όχι και μόνο, και φίλοι και άλλοι συγχωριανοί μας, και προσπαθούμε να ξεχάσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας και κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και διασκεδάζουμε, πίνουμε και περνάμε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι το έχουμε ανάγκη, έτσι, γιατί η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ σκληρή και το γνωρίζουμε. Γι' αυτό το έχουμε ανάγκη και γι' αυτό και το κάνουμε. Να συνεχίσετε να το κάνετε πάντα με επιτυχία. Έμαθα ότι έχει πολλές εκπλήξεις σήμερα τα εκκλήρωση. Για πείτε μου εμένα. Ναι, έχει πολλές εκπλήξεις και μάλιστα έχουμε βρει έναν τρόπο
όλα μας τα μέλη και όλα μας τα τραπέζια να πάρουν οπωσδήποτε από ένα δώρο. Μικρό μεγάλο δεν έχει σημασία, δεν είναι όλα μεγάλα τα δώρα, αλλά με μια στρατηγική. Είναι σημαντικά γιατί είναι δώρα από μια τέτοια εκδήλωση και είναι πολύ σημαντικά. Ναι, και... Άρα μεγάλα εννοώ. Ναι, ναι, αυτό είναι σωστό που λέτε. Γι' αυτό έχουμε φροντίσει να πάρουν όλοι, όποιος πάρει κάποιους λαχνούς, βέβαια όχι έναν, πρέπει να πάρει πάνω από πέντε και απαραίτητα θα πάρει και ένα δώρο. Ωραία. Εύχομαι καλή διασκέδαση. Εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί. Μόνο έτσι θα ξεπεράσουμε την κρίση. Έτσι είναι. Όταν είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον και πιάνουμε τον άλλον από το χέρι και λέμε πάμε όλοι μαζί. Πραγματικά είναι μια ανάσα, είναι μια δύναμη, την έχουμε ανάγκη και γι' αυτό την κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που είστε απόψε μαζί μας. Χαρά μας, χαρά μας είναι όμως. Και εμάς τιμή μας και έχουμε ό,τι καλύτερο κι εγώ. Και του χρόνου, και του χρόνου. Αυτή είναι η καλύτερη ευχή. Να είμαστε όλοι εδώ, να μην λείπει κανένας. Και του χρόνου, και του χρόνου. Να είμαστε καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Είδαμε τι έγινε και με το βασιλικό. Είπε όλοι κερδίζουν. Είχε φτιάξει έτσι τα λαχνούς, ούτως ώστε όλοι να κερδίζουν. Να είναι χαρούμενοι. Είναι ένας ωραίος τρόπος να ξέρεις... Να είναι σε χαρούμενος. Να το χειριστείς. Είναι μεγάλο ή λιγότερο μεγάλο δώρο, θα το έχεις αν πάρεις λαχνό. Και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεις ότι θα παίρνουν και περισσότεροι λαχνό. Και έσοδα. Κύριε Νίκο Βαρδακαστάνη, πολύ καλά κάνατε. Ελπίζω να ξεπουλήσατε. Δεν έμεινα με τέλος, βέβαια, δεν πρόλαβα. Να κάνω μια πρόταση. Να κάνεις πολλές. Να λάβει το λαϊκό λαχείο. Ακούτε κύριε Βαρδακαστάνη τι λέει ο κύριος Λαδικός. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, τι έχει ξεκινήσει σήμερα, γιατί δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου σήμερα. Σήμερα έχει εργαστήρι στην Καναβαλούπολη. Έτσι. Πάλι καλά που δεν βάλατε πέντε δράσεις και σήμερα να τρέχουμε. Όχι, όχι, εντάξει, σήμερα είμαστε λίγο... Όλα είναι προγραμματισμένα, δεν είναι κάτι Μετά τις μεγάλες πάρα πολλές δράσεις, πρέπει να εξορροπούμε λίγο. Έτσι είναι μια μικρή δράση, υπάρχει μόνο μια δράση. Και σιγά σιγά θα κορυφωνόμαστε όσο πηγαίνουμε προς την Κυριακή. Ωραία. Ετοιμάζονται τα γκρουπ όλα. Σας ενημερώνω εγώ. Παρά. Οργιώδεις προετοιμασίες, δηλαδή πυρετώδεις ρυθμοί είναι απίστευτοι. Εγώ πραγματικά λυπάμαι μια τάξη εργαζόμενων αυτή την περίοδο, τις μοδίστρες. Και τους καθαριστές. Και τους καθαριστές. Οι καθαριστές έχουν κάνει φοβερή δουλειά. Βέβαια. Και το χαρτοπόλεμο, τώρα να πούμε, είναι το πιο. Το πιο δύσκολο αντιμετωπίσιμο σκουπίδι, έτσι, και πραγματικά... Στραβά μου το βάλεις αυτό. Έλα, εγώ εδώ... εσείς το φορέσατε. Μην το κάνεις να φύγει το μικρόφωνο. Τέλος πάντων, μου το έχει βάλει στραβά. Κάτι κάνει, γιατί μόλις την αρχή ήθελα να βάλει τις κοτσίδες. Τα παιδιά παίζει. Τι να κάνουμε, αυτό δεν καταφέραμε τίποτα όμως. Τα παιδιά, τα παιδιά. Μια κορδέλα, μια κορδέλα έχει πάρει. Ναι, καλύτερα που το έβγαλα από αυτό το πράγμα. Στρασάκι έχεις το γεμάτο. Έχω, τι να, δεν μπορούσα. Λάπισάκι μου, λάπισάκι. Άσε που έκανα και την κάφα της ζωής μου. Πήγα να βγάλω τη μάσκα που είχαν βάψει τα παιδιά της του ΕΠΑΣ, τα οποία τα ευχαριστούμε πάρα πολύ, τα κορίτσια. Εξαιρετική δουλειά. Πήγα να τη βγάλω με νερό σκέτο, οπότε έπαθα αλλεργία στα μάτια κτλ. Και μετά έμαθα πρέπει να βάζω. Ωραία μάσκα, ωραία σου. Ήταν πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ καλή δουλειά. Και μετά έμαθα πρέπει να βάζω πρώτα. Δε μακιγιάζ. Και τα κορίτσια κάναν πολύ ωραία παρουσίαση. Τα κορίτσια πάρα πολύ καλή παρουσίαση, έτσι και πραγματικά. Ήταν από τους παράγοντες που δώσανε ζωή και υπήρχε, παρά το γεγονός ότι έβρεχε χθες, έτσι, το πρωί. Είχαν μαζευτεί στη στοά της πλατείας Σολομού, εκεί στο, μπροστά από το Φόσκολο, πάρα πολλοί κόσμος για να βαφτεί. Άρα θέλω να πω ότι είτε με βροχή είτε όχι, θα έβγαινε οπωσδήποτε το πίκολο. Σου το είπα και στο τηλέφωνο. Οι δύο Κατερίνες πάντως έδωσαν όλο τους τον εαυτό για να... Όλοι. Και πολύ ωραίες τελές. Για να έχουν επιτυχία και τα κορίτσια πραγματικά δηλαδή. Ζωντάνεψαν πολύ ζήσαν, περισσότερο, έτσι, πραγματικά, έτσι και η Κατερίνα Εδρυμή και η Κατερίνα Ζουπάνο. Τέλεια. Ευχαριστούμε κορίτσια για τα... Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και για όσα θα γίνουν στο μέλλον. Και εσύ κυρία Εδρυμή, ετοιμάσου για την Κυριακή, διότι θέλω βοήθεια. Ήδη προπονείται. Ναι. Τώρα με πήρε τηλέφωνο πριν που είμαι στο στούντιο. Ναι. Εγώ τον Άκη να μου προσέχεις, λέω, έχω και τη Ζελίκα μαζί. Λέει, να προσέχεις και τη Ζελίκα, λοιπόν. Τι άλλο είχαμε. Συγγνώμη, δεν θα προχωρήσουμε. Θα μου πείτε τι θα ντυθείτε την Κυριακή. Δεν ξέρω. Όχι, πάει να πει, δεν ξέρω. Μα το καρναβάλι δεν έχει σημασία να πάρεις κάτι έτοιμο και να το φορέσεις. Όχι, μου κάνει νομίζω. Πρέπει να το δημιουργήσεις. Μα μου πήραν μέτρα, λες και πέθανα. Χρήστος. Λέει, μετράγανε χέρια, πόδια κτλ. Αλλά δεν μου λένε τι μου πήραν. Ετοιμάζει το κουμπί, έκπληξη. Ωραία, την Κυριακή λοιπόν σου πει. Το Σάββατο. Τι θα δημιουργήσετε μόνο σας. Εγώ θέλω να δω η φαντασία σας τι θα παράγει. Δεν μπορώ να σας πω. Εντάξει, θα περιμένουμε αγωνία τότε να δω μόνοι μου. Λοιπόν. Σάββατο βράδυ στο Κούτσις ήρθε ο φίλος μου ο Πέτρος ο Ιμβρίος να διασκεδάσει. Πάρει και τηλέφωνο κιόλας να μιλήσετε κτλ. Βρεθήκαμε, τα είπαμε κτλ. Ο Πέτρος είναι πολύ καλός φίλος. Διασκέδασε όσους Αγκυθινούς προτίμησαν να πάνε να τον ακούσουν.
είπαμε, δεν σταματούσα. Και έγιναν και πολλά άλλα δηλαδή που τα μαθαίνω σήμερα. Δεν προλαβαίνεις, η αλήθεια είναι δεν προλαβαίνεις. Μου λέγανε ότι έγινε ένα κριτικό, ένα κριτικό. Ένα κριτικό γλέντι, έτσι, πραγματικά. Δεν το ήξερα, κάνω να προλάβω να πάω. Ζακίνης ο Σιλεβή, γίνανε πάρα πολλά πράγματα, γίνονται συνέχεια πάρα πολλά πράγματα. Που, τώρα, είπα, το δεν μόνο ξέρω που... αν είναι στον κοντρόλ η Χριστίνα Ιβούτου, αλλά μας ακούσει, θα πει και άλλα ήθελες να κάνεις. Δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, πήγαμε, είδαμε τον Πέτρο τον Ήμβριο στο Κούτσις. Μίλησε για τη Ζάκυνθο, ευχήθηκε στους Ζακυνθινούς, ας ακούσουμε τι μας είπε. Πέτρος Ήμβριος, ξανά στη Ζάκυνθο. Γεια σου Πέτρο μου, καλώς ήρθες. Και Γιώργος Γεωργιάδης, πάντα στη Ζάκυνθο. Πάντα στη Ζάκυνθο, δεν φεύγω εγώ με τίποτα από εδώ. Καλώς σας βρήκα, τι πολύ καλά κάνεις αγόρι μου. Αποκέντρωση. Καλό καρναβάλι να έχουμε. Έτσι, να είμαστε καλά, υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είναι όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Πόσες φορές έχεις έρθει στη Ζάκυνθο? Μπορεί και 50. Α, μισό Ζακυνθινός δηλαδή. Εντάξει, ναι, από τη μέση και πάνω. Για πες μου, πώς το βλέπεις τη βραδιά σήμερα? Πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Το μαγαζί είναι γεμάτο, ο κόσμος είναι χαρούμενος. Έτσι... Εσύ είσαι καλός, οπότε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Όχι, προσπαθώ να περνάω καλά. Εμένα ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, ευχαριστώ για το. Τον παπά σου και την μαμά σου να ευχαριστήσεις που σε κάνανε αηδό. Λοιπόν, διασκεδάζει όλη η Ζάκυνθος αυτόν τον καιρό. Έχουμε πραγματικά ένα τρελό καρναβάλι. Δεν ξέρω αν θα μείνεις καθόλου, θα προλάβεις να μείνεις καθόλου. Δεν προλάβω, όχι, 8 η ώρα φεύγω. Παίρνω το πλοίο και φεύγω. Ήρθα σήμερα στις 8, φεύγω αύριο το πρωί στις 8. Δυστυχώς. Λοιπόν, δέσμευση, θα έρθει το καλοκαίρι. Το καλύτερο είναι να έρθω στο καρναβάλι του χρόνου και να μείνω εδώ όλη τη διάρκεια. Μακάρι, ναι. Αλλά λέω για το καλοκαίρι, γιατί ξέρω ότι σου αρέσουν και τα πανάκια, σου αρέσουν και ωραίες παραλίες. Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Και η Ζάκυνθος είναι υπέροχη, είναι κούκλα. Τι λέει μετά από εδώ? Μετά από εδώ Αθήνα, εντάξει, γύρω-γύρω όλοι. Σε μαγαζιά και εντός Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη και γενικώς σε όλη την Ελλάδα. Τι γουστάρεις στη Θεσσαλονίκη όμως, έτσι? Στη Θεσσαλονίκη ήμουν 13 χρόνια. Εκεί μεγάλωσα ουσιαστικά, εκεί πήγα πανεπιστήμιο, εκεί αντρώθηκα, εκεί ξεκίνησα να δουλεύω. Η φουρνιά η δικιά μας που ξεκινήσαμε όλοι κάπου εκεί στο 93-94 ήταν όλοι αυτοί που μέσα σ' άκρες κατεβήκαμε από τη Θεσσαλονίκη και κάναμε και καριέρα. Ήταν ο Αντώνης ο Ρέμος, ο Νίκος ο Κουρκούλης, η Δέσποινα η Βανδύ, η Νατάσια Θεοδωρίδου. Τσουνάμι από βορρά προς νότο. Ναι, κατεβήκαμε και μέσα σ' άκρες όλοι κάτι κάναμε. Πέτρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που είσαι στη μας. Σε ευχαριστούμε που διασκεδάσες. Υπάρχει το νησί σας. Να είσαι καλά. Σε περιμένουμε και πάλι, αλλά όχι μόνο για δουλειά. Ναι, θέλω. Και πέρυσι είχα έρθει για διακοπές. Ήρθα 10 μέρες στο φίλο μου τον Σπύρο του Σπυράκου εδώ που έχει ένα ξενοδοχείο καταπληκτικό. Και περάσαμε. Ναι, αλλά φέτος είμαι μόνιμα εγώ εδώ. Οπότε θα έρθω στο φίλο μου τον Γεωργιά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ καλά. Πολύ. Καλό καρναβάλι. Και εγώ. Και εγώ. Φιλιά. Τα παιδιά τώρα έχω αρχίσει και να κάνω.
Λοιπόν, Πέτρος Ήμβριος, πολύ καλός φίλος. Εδώ τι μου έχεις κάνει, Ζελικά. Αμά, δεν μπορώ να κατουμάσω σήμερα με αυτό το πούπουλο. Εντάξει, δεν το έχετε με το πούπουλο. Δεν το έχετε, είστε πολύ άντρας και δεν το έχετε να φοράτε πούπουλο, το καταλάβαμε. Φτερά και πούπουλα μου φωνάζαμε μέσα προηγούμενα. Από τη ζήλια, το στάπαμε αυτά. Το μικρόφωνο θα μου βγάλει, Ζελίκα. Δεν κάνω τίποτα, το κάνω μαλακά. Κυρία Ζελίκα Κοτσόνη, με προσέχει όπως βλέπετε. Λίγο να καρναβαλιστείτε, να μην ακούτε και τις παρόλες. Γιατί ναι, μου λέγανε χθες δεν χαμογελάς και δεν. Τι να κάνω, δεν είχατε μένα καλεσμένη, γι' αυτό δεν χαμογελούσα. Ζελίκα. Πάμε σήμερα. Λοιπόν, είδαμε τι έγινε στο Κούτσις. Τελειώσαμε με τα μπουζούκια και πάμε να δούμε. Όχι, δεν τελειώσαμε. Γιατί είχαμε και τη γιορτή της γυναίκας που αργά το βράδυ που δεν παίξαμε το Σάββατο. Λοιπόν. Την Παρασκευή. Την Παρασκευή ήταν 8 του μήνα. Δεν παίξαμε το Σάββατο. Ναι. Δεν προλάβαμε. Οπότε, ας δούμε τι έγινε στην ημέρα της γυναίκας που εμείς την έχουμε κάνει. Η γιορτή της γυναίκας, ενώ είναι η ημέρα της γυναίκας, διότι στη Νέα Υόρκη ξεσηκώθηκαν οι γυναίκες, διεκδίκησαν ίσα δικαιώματα με τους άλλους εργαζομένους, τις πλακώσανε και τις σκοτώσανε, δεν άφησαν καμία όρθια και γι' αυτό γιορτάζουμε την ημέρα της γυναίκας. Αλλά εμείς την έχουμε κάνει γιορτή της γυναίκας, ας δούμε πώς διασκεδάσαμε λοιπόν στη στροφή. Yeah.
Λοιπόν, τελειώσαμε και με τη γυναίκα. Πού πήγες εσύ, στη γιορτή της γυναίκας, δεν σε είδα. Πρότεινα στην κυρία μου να βγει έξω, αλλά δεν ήθελε, γιατί πραγματικά νιώθει ότι είναι η ημέρα της γυναίκας και όχι η γιορτή της γυναίκας. Mm-hmm. Έτσι, και κάθε σπίτι να κάνει δουλειές. Και κάθαμε σπίτι, έκανα δουλειές εγώ. Έπλανε τα πιάτα, τα έκανα όλα εγώ. Εντάξει, Άκη, ναι. Μπράβο. Και μετά ξύπνησες ξαφνικά, μουσκε με τον υδρότα από το άμα. Κυρίες και κύριοι, τηλέφωνο, ο Άκης Λαδικός, εκτός με τη βαριά ευθύνη της επιτυχίας του καρναβαλιού, τιμάει και τη γυναίκα κάνοντας δουλειές κάθε 8 Μαρτίου. Ναι. Όχι μόνο. Έχει μία ηρωίδα γυναίκα. Μα μία ημέρα είναι η ημέρα της γυναίκας. Θα γιάσει αυτή η γυναίκα, η ζωή θα γιάσει. Ας πούμε λοιπόν τι έχουμε μέχρι την άλλη Δευτέρα που θα είναι καθαρό Δευτέρα. Εκτός από τον πανικό. Και εγώ θα τελειώσω, την καθημερινή εκπομπή και θα με πιάσει μια θλίψη που δεν θα είμαι συνέχεια εδώ να μιλάω για το καναβάλι. Αλλά δεν πειράζει, θα βρω άλλα πράγματα. Μπορούμε να μιλάμε για το καναβάλι του 2014. Έτσι. Ξεκινήσουμε από το ότι οι πατρίνοι δεν το κάνουν αυτό. Α, εμείς έχουμε ήδη κηρύξει την έναρξη του κρυμμένου θησαυρού για το 2014. Ναι. Τα ακούτε. Παρακαλώ πολύ. Τα ακούτε. Έχει γίνει ήδη η έναρξη. Το οποίο μπορεί να το μπορεί, υπάρχει θέση να πάρουμε ξανά το ρίσκο να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Το πήραμε, το ρίσκο, πήραμε το ρίσκο. Ωραία, έτσι, από 10 ημέρες να γίνει 21. Τέλεια. Προς το παρόν το ρίσκο αυτό που φαίνεται μας βγαίνει και όχι μόνο μας βγαίνει, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μετά τον Άγιο. Θα σου ακούσει ο Σπύρος ο Καμπιώτης και θα θέλει να κάνουμε 5 εβδομάδες εκπομπή. Α, εντάξει. Άστα, το τι θα κάνουμε του χρόνου θα τα πούμε του χρόνου. Πείτε μου τώρα, αν έχετε δει τον καιρό για την υπόλοιπη εβδομάδα. Και καραμαλικός θα είναι. Θα βρέχει όταν πρέπει και δεν θα βρέχει όταν δεν πρέπει. Για να πούμε στους τηλεθεατές πότε πρέπει και πότε δεν πρέπει, λοιπόν. Δεν πρέπει να βρέξει τελευταίο τρίμηνο καθόλου. Ούτε αύριο, Άκη. Ούτε αύριο, έτσι. Χορεύει το παιδί μου. Δεν πρέπει να βρέξει καμιά μέρα. Νομίζω ότι θα έχει βροχή το Σάββατο στο Βενιζέλιο. Όχι, δεν θα έχει. Όχι, τίποτα, δεν θα έχει. Μα τι είναι αυτά που λέτε, αν είναι δυνατόν. Είμαστε από διαφορετικά site, κυρίε και κύριοι. Άλλο διαβάζει ο ένας, άλλο διαβάζει. Εγώ διαβάζω το καρναβαλικό. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει καθόλου. Όλα θα πάνε καλά. Αλλά να ξέρετε. Και όταν θα με ξαναπάρει τηλέφωνο, θα σου πω. Θα μου πεις τι κάνει μου, θα σου πω προσευχή. Έτσι. Πιάνουν λοιπόν οι προσευχές του, είναι σαν τους Ινδιάνους τους παλιούς που αναβάνουν τα αυτά και κάνουν προσευχές. Μα θα είμαι με την άγρια δύση, με τα γιαλακαρία. Είμαστε όλοι καρναβαλικοί και προσευχόμαστε ταυτοχρόνως. Εξού και εισακουγόμαστε όταν πρέπει. Τέλεια. Λοιπόν, να μιλήσουμε για την ερχόμενη εβδομάδα λίγο. Λοιπόν, να πούμε τα μεγάλα, καταρχάς, να ξεκινήσουμε έτσι. Να ξέρει και ο κόσμος να προγραμματίσει. Υπάρχουν οδηγίες σε όλα τα σημεία, διανέμονται δωρεάν, μπορείτε να τους πάρετε και να τους χρησιμοποιήσετε για να ξέρετε πού θα πάτε, πότε θα πάτε, για να μην χάσετε τα καλύτερα που γίνονται. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε το Σάββατο το βράδυ το Πόβερο, η κυρία της Μάσκας. Την Κυριακή το βράδυ. Την Κυριακή, συγγνώμη. Καλά, ξεκινάς από το τέλος. Ναι, να πάμε αλλά... Μα Δευτέρα είμαστε σήμερα. Να πάμε ανάποδα. Όχι, να πάει κανονικά. Να πάμε, πες τα ζελίκα. Σήμερα έχουμε τη δράση στην πλατεία. Το είπαμε αυτό. Αύριο το απόγευμα. Χορεύει το παιδί σου, είπε. Όχι, αύριο το απόγευμα. Αύριο το απόγευμα. Ναι. Αλλά πριν χορέψει το δικό μου το παιδί που είναι μαζί με όλα τα άλλα παιδιά. Πού θα χορέψει, στο σπίτι. Στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Όχι, στην πλατεία του Αγίου Μάρκου έχουμε με το Dance Studio μια παράσταση. Αλλά πριν από αυτό έχουμε. Στις 8.30. Στις 8.30 λοιπόν. Στην πλατεία του Αγίου Μάρκου έχουν μια. Αλλά έχουμε νωρίτερα. Όλα να πάμε. Ναι, γιατί εσείς με πήγατε στο παιδί μου. Εγώ θα σας πήγαινα με τη σειρά. Ότι το απόγευμα. Να μην μα βρέξει, το παιδί μου να μην προμοτάρω. Πάμε παρακάτω. Στις 5.30 ώρα στην πλατεία λοιπόν. Του Σολομού έχουμε face painting. Καρναβαλικό. Πάλι βάφουμε τα... Βάφουμε. Όλο βάφουμε. Και ο Άκης θα ξεβάφουμε νερό. Τώρα και πελοσιόν θα δούμε. Για πες τον κόσμο λοιπόν που δεν ξέρει λοιπόν, πώς θα ξεβάφουμε. Πρώτα παίρνουμε μια λοιπόν, 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 αλυφόμαστε και μετά. Αλυφόμαστε, Θεέ μου. Τι να πω. Με βαμβάκι. Ξεβαφόμαστε. Αλυφόμαστε. Παιδιά, την μπάτσα, τι να κάνω. Εντάξει. Λοιπόν, hip hop στις 5.30. Στις 8.30. Στις 5.30 έχουμε το face painting. Ναι. Στις 8.30 hip hop. Στις 8.30 έχουμε τσεχικό. Κυρίες και κύριοι, πάρτε ένα οδηγό σας παρακαλώ γιατί με ζελίκα δεν πρόκειται να ενημερωθείτε καθόλου γιατί τι πρόκειται να γίνει αύριο. Σας το λέω εμένα με την μπερδέψη που έχω και τον οδηγό εδώ. Καταρχάς είμαι λίγο αντικουρασμένη. Ήταν η τέταρτη μέρα χθες ξενυχτιού, στη Ζερά. Το πρωί είμαι εργαζόμενη, είμαι μητέρα. Οι καρναβαλικές τελειώσανε με το. Τι λέτε, καρναβαλικές, έχουμε πάρτι. Α, πήγατε και στα πάρτι. Δεν φταίμε εμείς όμως αν πήγατε στα πάρτι. Εννοείται, αλλά ο εγκέφαλος ρετάρει. Δεν έχει τις αντοχές που πάμε πάλι λοιπόν από την αρχή αύριο τι έχουμε. 5.30 ώρα έχουμε το face painting στην πλατεία Σολομού. 5.30 ώρα έχουμε το βάψιμο προσώπου στην πλατεία Σολομού. Το λέω εγώ στα ελληνικά. Το απόγευμα στην πλατεία του Αγίου Μάρκου έχουμε hip hop.
Από το Dance Studio. Το απόγευμα στην πλατεία πια. Αγίου Μάρκου. Του Αγίου Μάρκου έχουμε τρελούς χορούς. Αυτά τα hip hop που λέει είναι αυτά που κουπανιούνται τα παιδάκια και εμείς τα απολαμβάνουμε και τα φωτογραφίζουμε και έχουμε ωραίες φωτογραφίες. Την Τετάρτη έχουμε πάλι καρναβαλικό χορό. Φύγαμε την Τρίτη τώρα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο την Τρίτη. Δεν έχουμε τίποτα άλλο την Τρίτη. Τώρα δεν θέλετε να σα πω και για τα πάρτι που θα πηγαίνει ο καθένα από εμά. Θα πούμε, αν έχει μεγάλα πάρτι θα τα πούμε. Πάμε την Τετάρτη. Την Τετάρτη από ό,τι θυμάμαι έχουμε κάτι στην πλατεία του Σολομού πάλι στο καρναβαλικό χορό. Όχι, έχουμε πρώτα στην πλατεία του Σολομού και μετά έχουμε την ομιλία του Μαχαιράδου. Εδώ και ορίστε. Σκονάκι. Δεν τα θυμάμαι απόξω. Ναι. Είναι χιλιάδες πράγματα που κάνουμε, βρε παιδιά. Η Αγία Μαύρα θα παρουσιάσει την ομιλία, η γκιώσα του Γιάννη Σταμίρη. Το Σαββατοκύριακο τι κάνεις, έρχεσαι να λες ειδήσεις. Ό,τι θέλετε. Τα πάντα κάνω έτσι όπως έχουμε καταντήσει αυτή την περίοδο. Κάνουμε τα λοιπόν, πάντα και συμφέρουμε. Την Πέμπτη στην πλατεία του Αγίου Μάρκου η θεατρική ομάδα των Αλτζερίνων θα παρουσιάσει τη συλλογική Βάρη ομιλία Βάρη και Βλέπουμε. Τις 7.30. Αυτό στις 7.30. Και μετά κατεβαίνουν οι Μαργιές. Και έτσι 8.30. Μετά έρχονται οι Μαργιές. Πάλι στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Χορευτικό σχήμα. Τέλεια. Λοιπόν, την Πέμπτη είμαστε όλοι στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Την Παρασκευή. Να πω την κατάληξη. Να πω την κατάληξη της Παρασκευής. Καταρχάς είναι το νοσοκομείο, έτσι, το οποίο θα παίξει μια ομιλία και μετά. Τις 7.30. Τις 7.30 και μετά το Φιόρο του Λεβάντε. Ο Μπάφυλας και ο Διάολος. Ωραία. Αυτή είναι η ομιλία του Κουσέτη. Στις 7.30 ώρα στην πλατεία του Αγίου Μάρκου η θεατρική ομάδα του Γενικού Νοσοκομείου. Πολύ ωραία. Μετά, θα ακολουθήσει ένα τρικούβερτο γλέντι που το οποίο το διοργανώνει το Φιόρο του Λεβάντε, όπου θα είναι ένα υπαίθριο γλέντι. Αλλά παλαιά θα υπάρχουν κρασί, ποτά, θα υπάρχει και μία μπαγόρδα, λοιπόν, θα είναι πάρα πολλά κυρίες πράγματα. Κυρίες και κύριοι, ακούστε με να ενημερωθείτε σας παρακαλώ. Την Πέμπτη στις 9.30 ο ετήσιος αποκριάτικος χορός του Πολιτιστικού Συλλόγου Ερωτόκριτος στην ταβέρνα Διαχρονικό στο Σκουλικάδο. Στις 10 η ώρα Λέσχιος Ζάκυνθος, καθιερημένος αποκριάτικος χορός της Λέσχης. Αλλά πριν από αυτά στον Άγιο Μάρκο. Πριν από αυτά, στον Άγιο Μάρκο. Έτσι, θα είναι στην πλατεία Άγιο Μάρκο το υπαίθριο γλέντι του Φιόρου του Λεβάντε. Τέλεια. Αυτά. Λοιπόν, για την Παρασκευή. Παρασκευή. Είπατε την Πέμπτη. Μεταξύ. Είπα την Πέμπτη. Μεταξύ. Όχι, πείτε μου, είπα την Πέμπτη. Καλά, πάρτε ένα προγραμματάκι και διαβάστε, διότι εδώ πέρα ούτε εγώ βγαζάκι με έχουν ζαλίσει. Το Σάββατο πάμε λοιπόν, έχουμε το Βενετσιάνικο γάμο. Πολύ ωραία. Βενετσιάνικο γάμο, έτσι. Θα. Είναι μια εκδήλωση την οποία συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Το πρωί όμως έχουμε ομιλία στην πλατεία Σολομού. Από τον Διονύση, μια ομιλία του Διονύση του Γιατρά από το Γυμνάσιο Βανάτου, 11 η ώρα. Επίσης το πρωί θα βγουν τα προσκλητήρια του. Δεν σκονάκι. Το τελευταίο τρίμηνο το ξέρω πάρα πολύ καλά. Έτσι, απόξη και ανακατητά. Θα βγουν τα προσκλητήρια. Η ομάδα του Βενετσιάνικου γάμου θα μοιράσει τα προσκλητήρια του γάμου. Και από εκεί και πέρα βαδίζουμε προς την ολοκλήρωση των καναβαλικών δράσεων με την Κυριακή που έχουμε την πάρα πολύ μεγάλη παρέλαση και υπάρχουν και διάφοροι χοροί και διάφορες ομιλίες στις οποίες μπορεί να σας αναφέρετε σε χωριά. Θα τις πούμε, ναι, κατά την ίδια μέρα, μην τα λέμε από τώρα γιατί τα ξεχνάει ο κόσμος. Λοιπόν. Στο Πόβερο μετά. Μετά πάμε τη μεγάλη παρέλαση, έτσι. Τη μεγάλη παρέλαση, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν για 35 συμμετοχές, περίπου 9.000 και παραπάνω παρελάσιμοι. Μην λες πολλά, ελάτε να πολλά. Δείτε, ελάτε να συμμετάσχετε. Ελάτε να συμμετάσχετε. Ελάτε να το ζήσετε. Από την πληροφόρηση την οποία έχω συνομιλώντας με επαγγελματίες του είδους, υπάρχουν και αρκετές κρατήσεις σε ξενοδοχεία, το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε, ναι, το μάθα και εγώ αυτό, θα έχουμε και τουρισμό εσωτερικό. Mm-hmm. Έτσι. Εάν χθες είδαμε μία πόλη πάρα πολύ ζωντανή που δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει από την πληθώρα του κόσμου που περπατούσε, που διασκέδαζε, που έπινε μια πόλη αυτά, να πάλεται, μια πόλη ζωντανή, από νωρίς, φανταστείτε, έτσι, από πάρα πολύ νωρίς, παρά το ενδεχόμενο της πιθανής βροχής που είχαμε, mm-hmm. φανταστείτε τι έχει να γίνει την Κυριακή. Εγώ θέλω να πω αφενός μεν να το ζήσουν μαζί μας, όλοι οι κάτοικοι του νησιού και όλοι οι επισκέπτες του νησιού, αφεντέρου να συμμετάσχουν μέσα από τις γραμμές
του καναβαλιού, δηλαδή να γίνουν παρελάσιμοι όλοι, να συμμετάσχουν τους υπόλοιπους. Μα από ό,τι μαθαίνω εγώ τώρα τα γκρουπ έπαψαν να δέχουν συμμετοχές. Ναι, κάποια γκρουπ ναι, δεν έχουν ύφασμα. Βάλανε τελεία, δεν έχουν. Επειδή είπε ο Άκης προηγουμένως για τις μοδίστρες, τον διέκοψα εγώ για να πω για τους ανθρώπους που καθαρίζουν τους δρόμους και τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που κρατάνε την πόλη καθαρή μετά από τέτοια γλέντια. Οι μοδίστρες λοιπόν. Έχουν τελειώσει. Είναι πάρα πολλά γκρουπ που βάλανε τελειώσει. Υπάρχουν ταμπέλες που λέει συμμετοχή τέλος. Αλλά υπάρχουν γκρουπ από σχολεία, υπάρχουν γκρουπ από πολιτιστικούς συλλόγους τα οποία μπορούν να συμμετάσχουν. Η διάθεση είναι να είμαστε μέσα στις γραμμές της παρέλασης. Να μην είμαστε απ' έξω, πρέπει να το ζήσουμε πραγματικά. Γιατί το να ζήσει το Ζακυνθινό Καρναβάλι μέσα από τις παρελάσεις και μέσα από τα δρόμενα και τις δράσεις, να είσαι εντός των τυχών, είναι μια εκπληκτική εμπειρία. Αυτή η λαϊκή γιορτή που λέγεται Καρναβάλι είναι μια ευκαιρία να αφήσουμε λίγο, για την λίγο, στην άκρη τα προβλήματά μας, να ενωθούμε όλοι μαζί και να καταλάβουμε ότι αυτό το πράγμα έχει ένα νόημα που τραβάει αιώνες πίσω. Πριν, έτσι, δεν είναι ότι ξαφνικά αν το αναλύσουμε λίγο, Γιώργο μου, όταν οι Βενετοί προσπαθούσαν να επιβάλλουν τις τάξεις, έτσι, το καναβάλι ήταν, το καναβάλι ήταν η ένωση αυτών των τάξεων σε ένα λαϊκό γλέντι, όπως πολύ σωστά είπες, και το ξεπέρασμα αυτών των διαφορών. Ήταν η μόνη και μάλιστα αφορμή. Να δω αυτό που είπε η Ζελίκα προηγουμένως, ότι φέτος έχουμε πάρα πολλές ομιλίες. Ότι έβρισκαν ευκαιρία οι Ποπολάροι να βγουν στους δρόμους, να κάνουν τις ομιλίες, σατιρίζοντας τους αριστοκράτες. Και όλο αυτό η λαϊκή γιορτή κρατάει μετά από 500 χρόνια ακόμα ζωντανά. Και γι' αυτό είπε η Ζελίκα και πολύ σωστά είπε, ότι φέτος έχουμε τις περισσότερες ομιλίες από ποτέ. Είχα τη χαρά να είμαι πριν από λίγο με τον Στάθη τον Βίσκοπο που παίζουν δικές του ομιλίες παντού και ξέρω τι σημαίνει για έναν άνθρωπο μάλιστα που δημιουργεί ομιλίες, πόσο σημαντικό είναι να ζει αυτό το κλίμα, γιατί μέσα από αυτό το κλίμα βγάζει και τα γραπτά του. Έτσι. Πάντως να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το Ζακυνθινό Καρναβάλι θεωρείται το δεύτερο καλύτερο καρναβάλι, έτσι. Τα μεγέθη είναι τέτοια που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε την Πάτρα. Αλλά το δεύτερο. Και δεν χρειάζεται να ξεπεράσουμε. Και άλλο ύφος και άλλο. Άλλο το. Είμαστε τόσο αδεμένοι και δενόμαστε τόσο πολύ. Είδα και την αντιπροσωπεία. Είχα καλεσμένα και τα παιδιά της αντιπροσωπείας χθες στην εκπομπή. Τα οποία ήταν ενθουσιασμένα και μίλαγαν για την ιστορία της Ζακύνθου και πώς πέρασε για να ανοίξει τους δρόμους του πατρινού καρναβαλιού. Ήρθαν, το θεώρησαν μεγάλη τιμή, όπως και εμείς θεωρήσαμε μεγάλη μας τιμή που πήγαμε και συμμετείχαμε εκεί. Υπάρχει αυτό το δέσιμο και με τον κρυμμένο θησαυρό και με τις αντιπροσωπείες των παιδιών. Και με τα άνθινα άλματα που στέλναμε παλιά κτλ. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα νέα το Σαββατοκύριακο είχαν αναφορά στο Ζακυνθινό Καρναβάλι. Και καθημερινή. Η καθημερινή την Κυριακή είχε αφορμή στο Πίκολο. Έτσι. Εγώ, αυτό το οποίο σκέφτομαι δηλαδή τώρα και θα το συζητήσουμε και με την Καρναβαλική Επιτροπή μετά το τέλος του καρναβαλιού, είναι ότι το Πίκολο είναι το καλύτερο παιδικό καρναβάλι σε όλη την Ελλάδα. Δεν χωράει αφιβολία σε αυτό και θα πρέπει να επενδύσουμε και ως τουριστικό προϊόν πάνω στο Πίκολο. Χαίρομαι. Δηλαδή να έρθουν. Κοίτα τα στρας. Ναι, τα στρας. Ήθελε να μου κλέψει με το στανιό, δηλαδή. Σήμερα, δεν μπορώ, σε βλέπω και γελάω. Δεν μπορώ να κάνω. Μα δεν είναι αποσπάθεια την προσοχή, η λάμπη. Μα είμαι φανταχτερό. Πρέπει να μιλάμε έτσι, να μιλάς εσύ και να κοιτάμε. Ναι, ναι, ναι. Για να μπορέσουμε. Θα παρακαλέσω ότι. Είναι και μέσα στα μάτια σου εδώ μεταξύ. Να βάλει ως μουσική υπόκριση το λάμπο τη Βύση, έτσι. Λάμπο. Κυρίες και κύριοι, λάμπουμε. Λάμπουμε. Παρά την κούραση που έχουν και οι δύο καλεσμένοι μου, βλέπετε ότι λάμπουν και είναι πολύ ευχαριστημένοι γιατί όλοι συμμετέχουν σε αυτό το φετινό καρναβάλι, το οποίο λέει ότι θα σπάσει όλα τα ρεκόρ μέχρι στιγμή σε ό,τι έχει επιχειρηθεί έχει κάνει. Δημιουργήσει ένα νέο ρεκόρ. Εγώ θα σταματήσω εδώ γιατί θα με διώξουν από το control. Δεν θα με αφήσουν να συνεχίσω άλλο με τη φορά που έχουμε πάρει. Είδατε τι έγινε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Κάθε απόγευμα στις 7 και 5 μπορείτε να ενημερώνεστε από την καθημερινή καρναβαλική εκπομπή Ζήσε το μαζί μας του Ionian Channel, το οποίο είναι κοντά στο καρναβάλι και θα είναι μέχρι και την καθαρά Δευτέρα. Να ευχαριστήσω την κυρία Ζελίκα Κοτσόνη, τον κύριο Άκη Λαδικό, που ήρθα σήμερα εδώ και δεν με άφησαν να κάνω εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνοντάς με να γελάω, βάζοντάς μου πούπουλα και φτερά. Και πού είστε ακόμα. Ραντεβού αύριο στις 7 και 5. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Chupa taquilla.
Ζα κινδυνό καρναβάλι 2013. Παράδοση. Τέχνη. Δημιουργία. Ζήσε το μαζί μας. Ό,τι φωτίζει τη ζωή μας, ό,τι μας συμφέρει και μας ενδιαφέρει, ό,τι μας ταιριάζει είναι Μελίτας. Τεράστια συλλογή σε φωτιστικά που δεσπόζουν σε κάθε χώρο σαν έργα τέχνης. Μεγάλη γκάμα σε έπιπλα που συμπληρώνουν τον καμβά της ζωής σας με ποιότητα και στυλ. Μελίτας. Ιδέες που γίνονται ένα με τα όνειρα και τις επιθυμίες σας. Ηλεκτρολογικό υλικό και εγκαταστάσεις από έμπειρο προσωπικό. Μελέτες φωτισμού για οικίες και επαγγελματικούς χώρους. Λύσεις για κάθε ανάγκη στην καλύτερη τιμή με την εγγύηση Μελίτας. Φλόκα Γαϊτάνη. Τηλέφωνο 26950-24965. Μελίτας. Γιατί εδώ, ψηλαφώντας το Άιλον, θα βρείτε το φως που ψάχνετε. Γυμναστήριο Αθλοκίνηση. Υπηρεσίες γυμναστικής υψηλής ποιότητας. Διαιτολογική υποστήριξη. Ατομικές, ομαδικές και personal επιλογές άσκησης. Προσωπικό, επιστημονικά καταρτισμένο, με ευαισθησία στους ατομικούς σας στόχους. Σχολαστικά επιλεγμένος εξοπλισμός. Γυμναστήριο Αθλοκίνηση. Και τώρα, μειωμένες τιμές και προσφορές. Για να δώσουμε σε όλους το δικαίωμα συμμετοχής για τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας. Καθαρές συμφωνίες για καθαρές δουλειές. High Clean. Σταθερή αξία στην καθαριότητα. Τα πάντα σε χαρτικά, υλικά καθαρισμού, πλαστικά, χημικά πισίνα, σε εφοδιασμοί επιχειρήσεων ήδη καθημερινής χρήσης. Τώρα η μεγαλύτερη ποικιλία επαγγελματικών και οικιακών προϊόντων στις υπηρεσίες της καθαριότητας. High Clean. Ισορροπημένη καθαριότητα πάντα με τα ασφαλέστερα υλικά. Το φιλικό πρόσωπο στην οικονομία. Με ξεκάθαρη υπεροχή στην ποιότητα. Στο Σαρακινάδο στη Ζάκυνθο. High Clean και καθαρίσατε. Ο Μπουργέζης ανοίγει το καρναβάλι. Όλοι οι μασκαράδες είναι εδώ. Μεγάλη ποικιλία για μικρούς και μεγάλους. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.